Σκύλος δάγκωσε άνθρωπο δεν είναι είδηση. Όμως όταν σκύλος έγλειψε άνδρα, η ζωή του ανθρώπου άλλαξε δραματικά για πάντα. Οι γιατροί νοσοκομείου του Milwaukee στις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε ακροτηριασμό των άνω και κάτω άκρων του άτυχου άνδρα που προσβλήθηκε από σπάνια μόλυνση μέσω της επαφής με σάλια σκύλου. Η σύζυγος του Greg Mantefel, Don, περιγράφει πως ήρθε σε επαφή με τουλάχιστον 8 διαφορετικά σκυλιά. Ζήτησα να υποβληθεί ο δικός μου σκύλος σε εξετάσεις ώστε να μάθουμε ποιο σκυλί το έκανε. Το βακτήριο είναι φυσιολογικό να υπάρχει στα ζώα. Τα συμπτώματα έμοιαζαν με γρήπης. Οι πιθανότητες μόλυνσης ανθρώπου από το βακτήριο καπνοσιτοφάγκα είναι ελάχιστες, εξηγεί η επιδημιολόγος Σίλβια Μουνιώθ Πράις. Ένας ιδιοκτήτης κατοικιδίου πιο πιθανό είναι να σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα παρά να προσβληθεί από αυτού του τύπου τη μόλυνση. Τόσο σπάνια είναι. Μετά τον ακροτηριασμό των κάτω άκρων από τα γόνατα και των άνω άκρων από τον καρπό, ο Greg Mantefel θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και στη μύτη, όπου έχει υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις.